κανάλι Πράτικας Ορθοδόξας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για τα παιδιά, για να μαθαίνουμε τα παιδιά για το μυστήριο της εξομολόγησης. Για να μάθει πώς είναι τις αμαρτίες που μπορεί να έχει κάνει, για να πει στον πνευματικό, εκεί μαζί με το πνευματικό να συζητήσει και με την ευχή να συγχωρηθεί τις αμαρτίες των παιδιών και να βγει ελεύθερο από τις αμαρτίες. Γι' αυτό σήμερα, με αυτό το βίντεο, το κανάλι μας θέλει να μάθουμε πώς είναι το μυστήριο της εξομολόγησης και τι αμαρτία ένα παιδί μπορεί να έχει κάνει. Και έτσι θα ακολουθούμε μαζί την Δώρα, θα ακούμε πώς είναι το μυστήριο της εξομολόγησης. Να είστε καλά, βοήθειά μας και παρακάτω συνεχίσε το βίντεο. Παιδικός οδηγός εξομολογήσεως. Αγαπητό μου παιδί, τώρα που θα πας για να τελέσεις το μυστήριο της εξομολογήσεως, σκέψου λίγο, ακούγοντας και όλα αυτά που θα σου πούμε παρακάτω, πριν πας στο πνευματικό σου, αν έχεις κάνει κάποιο από αυτά τα συγκεκριμένα αμαρτήματα. Ή ακόμα, μπορεί να έχεις κάνει και κάποιο αμάρτημα, το οποίο δεν θα το ακούσεις εδώ. Σκέψου, προσευχή σου και ο Θεός θα σου φανερώσει όλα τα αμαρτήματα για να τα πεις στον πνευματικό σου και να καθαρίσει η ψυχή σου. Αμαρτίες της γλώσσας. Μήπως λες ψέματα, έστω κατά λάθος, έστω χωρίς να το θέλεις, έστω και για να κάνεις κάποιο αστείο με κάποιο φίλο σου. Μήπως τραγουδάς τραγούδια που έχουν στίχους που βρίζουν ή έχουν άσχημα λόγια? Μήπως αντιμιλάς τους γονείς σου? Μήπως δεν σέβεσαι τους δασκάλους σου, τους παππούδες σου, τα αδέλφια σου, τους ιερείς? Μήπως χρησιμοποιείς το όνομα του Θεού και των Αγίων για να ορκιστείς και να σε πιστέψουν οι φίλοι σου για πράγματα τα οποία θέλεις να τους πείσεις ότι λες την αλήθεια? Μήπως βρίζεις και βλαστημείς τα θεία και λες κακές κουβέντες και άσχημες βρισχές μαζί με τους φίλους σου? Μήπως είσαι εγωιστής και μιλάς με υπερήφανα λόγια για τον εαυτό σου και θες να δείξεις στους άλλους ότι εσύ είσαι καλύτερος από όλους τους άλλους?
αμαρτίες των ματιών. Μήπως δεν διαβάζεις κανένα πνευματικό βιβλίο που θα ωφελήσει την ψυχή σου? Μήπως βλέπεις στην τηλεόραση έργα τέτοια που έχουν άσχημες σκηνές και μιλάνε άσχημα και βρίζουνε? Μήπως βλέπεις και στο τηλέφωνο ακατάλληλα πράγματα και διαβάζεις πράγματα που δεν ωφελούν σε τίποτα την ψυχή σου? Αμαρτίες των αυτιών. Μήπως έχεις ακούσει κάποιον φίλο σου ή και μεγάλους να κατηγορούν το Χριστό, να βρίζουνε, να μιλάνε άσχημα για το Χριστό, για την Παναγία μας και εσύ δεν αντιδράς, δεν διαμαρτύρεσαι? Μήπως έχεις ακούσει να κατηγορούνε άλλους χωρίς να έχουν δίκιο, τους φίλους σου ή τους γονείς σου, και εσύ να μην μιλάς για να πεις το σωστό? Μήπως ακούς τραγούδια που έχουν άσχημα λόγια? Μήπως ακούς από άλλους να μιλούν με άσχημα λόγια, μικρούς ή μεγάλους, και σένα σου αρέσει και επαναλαμβάνεις κι εσύ αυτά τα λόγια μαζί τους? Αμαρτίες των χεριών. Μήπως δεν κάνεις το σταυρό σου σωστά και ευλαβικά? Κάνεις αισχρές χειρονομίες στον εαυτό σου ή και στους άλλους? Μήπως έχεις κλέψει ξένα πράγματα κάποιου συμμαθητή σου, κάποιου φίλου σου ή πράγματα ξένα από το σπίτι, αλλά τα οποία δεν ανήκουν σε σένα? Μήπως χτυπάς τους αδελφούς σου, τους συμμαθητές σου ή τους φίλους σου, έστω και για αστεία πάνω στο παιχνίδι? Μήπως δεν πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία και στο κατηχητικό, αλλά προτιμάς επειδή έχεις μόνο την Κυριακή για να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς μέχρι αργά και είσαι στο κρεβάτι? Μήπως πάνω στο παιχνίδι ή όταν είσαι νευριασμένος καμιά φορά,
κλωτσάς τον αδελφό σου, την αδελφή σου ή ακόμα και τους φίλους σου. Μήπως πηγαίνεις σε άσχημα πάρτι που είναι τα Halloween τώρα που έχουν γίνει και της μόδας ή σε πάρτι με αποκριάτικες και μασκαραδίστικες στολές. Διάφορα άλλα αμαρτήματα. Μήπως δεν κάνεις κάθε μέρα την προσευχή σου το πρωί όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου για να ξεκινήσεις την ημέρα σου ή το βράδυ όταν πέφτεις να ξαπλώσεις γιατί είσαι κουρασμένος και δεν έχεις όρεξη να κάνεις προσευχή. Μήπως δεν τηρείς όλες τις νηστείες που έχει ορίσει η Εκκλησία μας, σύμφωνα βέβαια με τις συμβουλές του πνευματικού σου. Μήπως δεν κοινωνεί συχνά των αχράντων μυστηρίων. Μήπως δεν ακούς ό,τι σου λένε οι γονείς σου και τους φωνάζεις και κάνεις πάντα το δικό σου. Μήπως δεν κάθεσαι να διαβάσεις με συνέπεια τα μαθήματά σου και στεναχωρείς και τη μαμά και τη δασκάλα σου. Μήπως ντύνεσαι μασκαράς και αλλάζεις το πρόσωπο και την αμφίεση που σου έχει δωρήσει ο Θεός. Μήπως ντρέπεσαι να κάνεις το σταυρό σου όταν περνάς μπροστά από εκκλησία. Μήπως ξεχνάς να κάνεις το σταυρό σου κάθε φορά που κάθεσαι στο τραπέζι για να φας το φαγητό σου. Μήπως έχεις κάνει κάτι ή έχει γίνει κάτι που πρέπει να ενημερώσεις τον πνευματικό σου. Μήπως δεν κάνεις ελεημοσύνη και δεν βοηθάς τους φτωχούς ανθρώπους που τους βλέπουμε ή στους δρόμους ή που βλέπουμε ότι έχουν ανάγκη από μία μικρή δική μας βοήθεια. Ελπίζω να σε βοήθησε λίγο το βίντεο αυτό που παρακολούθησες μόλις τώρα. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πας στον εξομολόγο σου, να πεις τα πράγματα αυτά που είδες στο βίντεο αν όντως τα έχεις κάνει ή όχι ή και άλλα πράγματα που μπορεί να μην τα αναφέραμε στο βίντεο αλλά να έχουν γίνει στην πράξη από τον καθένα μας. Και να ξέρεις ότι ο εξομολόγος σου θα είναι πάντα εκεί να ακούσει τους προβληματισμούς σου, να σε συμβουλεύσει
και να είναι πάντα εκεί για να σε στηρίζει και να οδηγεί τα βήματά σου. Ας είναι βοήθειά μας.